του Χριστού αδελφοί θα συνεχίσουμε το μάθημά μας σε μας σελίδα 1021 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Κορινθίους κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 12 επιστολή λοιπόν προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή κεφάλαιο δεύτερο β και εδάφιο 12 στη σελίδα 1021 Ότε δε ήλθον στην Τριάδα στην Τροάδα, δια να το Ευαγγέλιο του Χριστού και η νύχθη σε με θύρα εν κυρίω, δεν έλαβον άνεση εις το πνεύμα μου, διότι δεν έβρον τίτων των αδελφών μου, αλλά αποχαιρετήσει αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν. Πλην χάρις των θεών Θεόν, ώστις πάντοτε κάμνη μας να εν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμήν της γνώσεως αυτού, διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προ τον Θεόν και Εις τους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωήν. Και προς τα τι είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν το Λόγο του Θεού, αλλά όσο από ειλικρινίας, αλλά όσο από Θεού, κατά ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστό. Αρχίζομεν πάλι να συνιστόμεν εαυτούς, ή έχομεν χρίαν, καθώς την αι συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς, σύσυστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν, εν τες καρδίες ημών, και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενομένη δια της διακομνίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνους, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε εν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχή διότι είμαιθα, ικανή θεαυτόν να νοήσω μεν τι εξ ημών αυτών, αλλά η ικανότητα εκ του Θεού, ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι θα διάκονη της καινής διαθήκης και όχι του κροαίματος αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, θα το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά εάν διακονία του θανάτου η εν γράμμαση εντετυπωμένη εις λήθους έγινε ενδοξός, ώστε οι Ισραήλ δεν ειδίνονται να ατενίσωσιν εις, εις το πρόσωπο του Μωυσέως δια την δόξα του προσώπου αυτού τη μέλους να καταργηθεί πως η διακονία του πνεύματος δεν θέλει είστε μάλλον ένδοξος διότι εάν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα διότι ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη των δοξασμένων ένεκεν τις επερβαλούσεις δόξης. Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολύ μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν τη αυτήν ελπίδα, πολύ παρησίαν μεταχειριζόμεθα και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού για να μία Ισραήλις οι στο τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν οι διάνοιοι αυτών, διότι έως σήμερον, το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγυνώσκεται ο Μωσησής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών, όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριο θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν τη δόξα του Κυρίου μανα και καλυμμένων πρόσωπων μεταμορφούμεθα, εις την αυτήν εικόναν αποδόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τους υποσχέθηκε στους Κορινθίους ότι μετά τη Μακεδονία θα κατέβει στην Κόρινθο για να τους δει και να συνομιλήσει και να έχουν κοινωνία αγάπης, άλλαξε γνώμη και άλλαξε γνώμη όχι γιατί οι αποφάσεις του δεν είναι στερές, δεν είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το ου, αλλά γιατί θέλει πηγαίνοντας εκεί να μην τους στενοχωρήσει με έλεγχο, αλλά να τους παρηγορήσει με το Λόγο του Θεού, ύστερα από την υπακοή τους στο θέλημα του Θεού. Και έτσι είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να στενοχωρεί, αν και θέλει να διορθώνει. Δεν θέλει να απογοητεύει, αλλά θέλει να παρηγορεί και να ενισχύει. Όμως, είναι απαραίτητο μερικές φορές, όταν συμβαίνει κάτι που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε κάποιον ή σε κάποιους, να πρέπει να τους το περιγράψει, να τους το εξηγήσει. Γιατί τους αγαπάει, αλλά τους αγαπάει όχι με συνέστημα, αλλά με αλήθεια και με έργο που σημαίνει για το καλό τους. Η αγάπη του Αποστόλου Παύλου, όπως και η αγάπη του Θεού, έχει ένα τελικό σκοπό. Και την ευλογία στη ζωή αυτή, αλλά και την κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών, μετά τη ζωή αυτή η οποία περνάει αυτή η επιθυμία του Θεού περνάει και πραγματοποιείται στη ζωή του ανθρώπου όταν μένουμε και φυλάτουμε τις εντολές του Θεού αλλά και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Όταν ο άνθρωπος ξεφύγει από το Λόγο του Θεού τότε βρίσκεται σε ανομία και πάσα ανομία είναι αμαρτία και όποιος είναι σε αμαρτία και μάλιστα χωρίς είτε την καταλαβαίνει αλλά ιδιαίτερο χωρίς να μετανοεί και επιστρέφει τότε κινδυνεύει να μην βρεθεί έτοιμος εκείνη την ημέρα που ο Θεός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του το οποίο είναι το σημαντικότερο αλλά επιπλέον κινδυνεύει να επέμβει στη ζωή του ο Θεός με δοκιμασία για να τον αναγκάσει να κατανοήσει και να επιστρέψει. Αλλά ο Παύλος θέλει αυτό να είναι από το Θεό και όχι από αυτόν. Ναι. Δεν θέλει να λυπήσει τους ανθρώπους, δεν θέλει να απογοητεύσει, δεν θέλει να ελέγξει, αλλά θέλει να ενημερώσει και ο Θεός ελέγχοντας να φέρει σε κατάνοιξη και σε μετάνοια την καρδιά τους. Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα στην Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, της Κορίνθου, όπου υπήρχε πορνεία, μόνη μία αμαρτία, συνεχόμενη, όπου κάποιος ονομαζόμενος αδελφός είχε δεσμό με τη γυναίκα του πατέρα του. Τέτοια πορνεία που ήταν ανάμεσα στον κόσμο δεν υπάρχει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό στην πρώτη του επιστολή του έλεγξε, τους είπε ότι δεν μπορείτε να επέρεστε για τις ευλογίες του Θεού μέσα στην Εκκλησία και να αφήνετε ο λίγη ζήμη αμαρτίας χωρίς να την ελέγχετε και να τη διορθώνετε και να την αποβάλλετε ακόμη που έχει σαν αποτέλεσμα όλο το φύραμα, ο λίγη ζήμη να κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Και περίμενε με αγωνία να μάθει τα αποτελέσματα της επιστολής του και, της, α, και του ελέγχου, τον οποίο απέστειλε ενημερώνοντα και όχι μαλώνοντας, ενημερώνοντας τους αδελφούς να μάθει τα νέα από τον Τίτο. Το πρόγραμμα του ήταν να φτάσει από την Τροάδα στη Μακεδονία και από τη Μακεδονία δεύτερη φορά να κατέβει στην α, Κόρινθο, όμως όχι για να τους λυπήσει, αλλά για να τους επιβραβεύσει για την υπακοή την οποία πίστευε ότι θα έβρισκε στην Κόρινθο. Όταν όμως έφτασε στην Τροάδα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, εκεί ο Θεός του άνοιξε θύρα μεγάλη και ενεργητική στο κήρυγμα του Ευαγγελίου Σωτηρίας, όμως επειδή δεν συνάντησε τον Τίτο ο οποίος θα του έφερνε τα νέα από την Κόρινθο, ομολογεί και λέει ο Απόστολος Παύλος δεν έλαβω να είναι το πνεύμα μου διότι δεν βρήκα τον τίτο των αδελφών που θα με ενημέρωνε για τα δικά σας και έτσι αποχαιρετήσα σε αυτούς έφυγα στη Μακεδονία προγραμματίζοντας μετά τη Μακεδονία να φτάσει στην Κόρινθο. Όμως επειδή τελικά δεν διεπίστωσε αυτό το οποίο περίμενε άλλαξε γνώμη και είπε δεν θα επιστρέψω στην Κόρινθο γιατί δεν θέλω να σας λυπήσω περιμένοντας να δω τη χάρη του Θεού πώς θα ενεργήσει στην Εκκλησία πράγματι ενήργησε και ενημερώθηκε αργότερα ότι και ο εναμαρτία βρισκόμενος μετενόησε και η Εκκλησία υποτασσόμενη στις συμβουλές και στις προτροπές του Παύλου που είναι λόγος Θεού έκαναν το σωστό και έτσι απεκαταστάθη το τόσο μεγάλο πρόβλημα περιαπολίας που ίσχυε, που συνέβαινε και στον αδελφό αλλά και, στο, και γενικά μέσα στην Εκκλησία που ανέχονταν αυτό το σοβαρό μόνιμο αμάρτημα. Όμως παρόλο που λυπήθηκε γιατί εκεί στην Τροάδα δεν έμαθε νεότερα και κατέβηκε για τη Μακεδονία, ομολογεί και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η λύπη μου σε μια έκφραση αισιοδοξία πίστης, εμπιστοσύνης και ελπίδας στο Θεό αυτή η θλίψη μου, αυτή η λύπη μου, αυτή η δυσκολία μου δεν με έφερε σε αμηχανία γιατί χάρις εις τον Θεό που κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού εκφράζει λοιπόν μέσα στη θλίψη του και αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί το μεγάλο μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου. Μέσα στη θλίψη του δεν εκφράζει την απελπισία του, δεν εκφράζει την αμηχανία του ή την απογοήτευσή του ή την αδυναμία του, αλλά με πίστη εκφράζει την παντοδυναμία του Θεού, το σχέδιο του Θεού και την αγάπη του Θεού, λέγοντας ότι πάντοτε ο Θεός κάνει εμάς να θριαμβεύομεν διά του Ιησού Χριστού. Πάντοτε. Και εφόσον κάνει πάντοτε εμάς ο Θεός να θριαμβεύομεν και εσάς την Κόρινθο θα κάνει να θριαμβεύσετε όπως και έγινε. Αλλά και όλους μας κάνει ο Θεός να θριαμβεύουμε. Αλλά ποιου κάνει ο Θεός να θριαμβεύουν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Γιατί αδερφοί αγαπητοί είναι ένα κανει ο θεος να θριαμβεύουνε νόμος γιατι αδελφοί αγαπητοι ειναι ενα Απαράβατος ένας ακόμη πνευματικός νόμος, ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, ελπίζει στο Θεό και περπατάει φυλάττοντας τις εντολές του Θεού και πράττοντας τα αρεστά ενώπιον του Θεού, όσο μπορεί. Βρίσκεται όχι μόνο στην εύνοια του Θεού, στην προστασία του Θεού, αλλά απολαμβάνει και το θρίαμβο, που ο Θεός χαρίζει πάντοτε δια του Ιησού Χριστού και με αυτό το θρίαμβο τι, τι συμβαίνει, τι γίνεται γιατί κάνει ο Θεός μας πάντοτε να θριαμβεύουμε γιατί με αυτό τον τρόπο φανερώνει σε κάθε τόπο μέσα από μας την οσμή της γνώσεως του Χριστού οι γνώσεις του Ιησού Χριστού είναι αυτό που ευωδιάζει στη ζωή μας καθώς είναι φανερό ότι όντα ο Θεός μαζί με έναν άνθρωπο ευλογών τον ευλογεί, πληθύνων τον πληθύνει και πάντοτε του χαρίζει θρίαμβο. Όχι τον θρίαμβο βέβαια έτσι όπως εμείς τον εννοούμε πολλές φορές γιατί δεν είναι ο θρίαμβος αυτό που θέλουμε να γίνει στη ζωή μας όσο και όμορφο να, να φαντάζει στα μάτια μας ή στη φαντασία μας, τρίαμβος είναι να γίνει αυτό το οποίο ο Θεός θέλει, που είναι πραγματικά καλό για τους ανθρώπους και ευάρεστο για το Θεό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, ομολόγησε ότι για να γνωρίσω, για να απολαύσω, το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού την ευωδία της γνώσεως του Ιησού Χριστού όλα όσα θεωρούσα σημαντικά στη ζωή μου τα θεώρησα ζημιά γιατί ό,τι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό δέλιγμα είναι στα μάτια του Θεού ό,τι λοιπόν θεωρούσα μέσα στη ζωή μου πριν να αποκαλυφθεί ο Χριστός μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό εγώ το θεώρησα ζημιά και μάλιστα σκύβαλο, άχρηστο μπροστά στο έξογον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό δηλαδή που θέλει ο Θεός να αποκαλύπτει μέσα από τους ανθρώπους την οσμή ευωδίας του Ιησού Χριστού μέσα από το θρίαμβο που χαρίζει διά του Ιησού Χριστού αυτό όχι μόνο το έχει κατανοήσει ο Απόστολος Παύλος αλλά και το εξητάει φυλάτοντας τις εντολές του πράττοντας τα αρεστά ενώπιον του Κυρίου ώστε ευαρέστος να ζει ενώπιον του Θεού για να του χαρίζει ο Θεός πάντοτε θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού ισοσμήν ευωδίας όλων των ανθρώπων και σε κάθε τόπο. Να μην προχωρήσουμε σε αυτό λίγο ακόμη να μείνουμε αδερφοί. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παύλο και τότε, αλλά αυτό ισχύει για τον κάθε έναν από εμά. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Με τη χάρη του ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, να κάνει τον κάθε έναν από εμά να θριαμβεύει δια του Ιησού Χριστού με στόχο να ευωδιάζει οι γνώσεις του Ιησού Χριστού μέσα από τα παιδιά του, μέσα από τον κάθε έναν πιστό σε όλους τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι πατήρ των νικτυρμών και πάσης παρηγορίας καθώς μας παρηγορεί εν Πάση τη θλίψη ημών με την παρηγοριά που μόνο αυτός ξέρει να χαρίζει τους ανθρώπους. Την τέλεια παρηγοριά. Που είναι η λύση των προβλημάτων. Αλλά όχι η λύση επαναλαμβάνω των προβλημάτων όπως εμεί θέλουμε. Αλλά η λύση των προβλημάτων έτσι όπως ο Θεός έχει σκεφτεί. Και η σκέψη του Θεού είναι σοφή, πανσόφη, μοναδική γιατί κάνει για μας πολύ περισσότερα από αυτά που ζητούμε ή νοούμε αλλά κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, μέσα μας δια του Πνεύματος του Αγίου ώστε δια του Χριστού να γνωρίζουμε ότι εμείς λέει ο Απόστολος Παύλος και εσείς είσαστε ευωδία προς τον Θεόν Ευωδία προς τον Θεό αλλά και προς τους ανθρώπους. Ευωδία Χριστού προς τον Θεό. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι με τη ζωή μας, με την υπακοή μας, με την πίστη μας, με τις προσευχές μας φτάνουν, φτάνει οσμή ευωδίας στο Θεό. Δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη ζωή σου δοξάζεται ο Θεός. Και επαναλαμβάνω, εάν υποτασσόμεθα όπως υποτάχθηκε η Εκκλησία της Κορίνθου στο να απαλλαγεί από την αμαρτία, υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού φυλάτονται στι εντολές Του και πράττονται στα ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Η ζωή του χριστιανού είναι εμπόλεμη αλλά ταυτόχρονα και θριαμβευτική. Γιατί τις μάχες της ζωής μας δεν τις κάνουμε εμείς, τις κάνει ο Χριστός για μας. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την απόφαση, αυτή την απόφαση του να κάνει το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος αυτός τότε ούτε σε νίκη θα φτάσει, ούτε σε θρίαμβο ποτέ θα φτάσει, αλλά αντίθετα, ενώ θα έπρεπε κατά το θέλημα του Θεού να περπατάει από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη και από ευλογία σε ευλογία, περπατάει από ατιμία σε ατιμία και από ονειδισμό σε ονειδισμό και φτάνει κάποιες στιγμές να βλασφημείτε και το όνομα του Κυρίου εξαιτίας του ανθρώπου αυτού ο οποίος ονομάζεται Χριστιανός ή ομολογεί Ιησούν Χριστόν. Πόσο σημαντικό είναι αδελφοί να εξητούμε δεν μπορούμε μόνοι μας αλλά μπορούμε με τη χάρη του Χριστού Μπορούμε εξητώντα, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Θεό είναι και γίνεται μισθαποδότη στου εξητούντα αυτών. Εξητώντα βοήθεια από το Θεό, επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού, απολαμβάνουμε και την παρουσία του Θεού και τη χάρη και το έλεος και τη σωτηρία του Χριστού αλλά ταυτόχρονα στο τέλος και το θρίαμβο από το Θεό στη ζωή μας, δια του Ιησού Χριστού, ώστε γινόμεθα ισοσμήν ευωδίας προς τον Θεό, αλλά και προς τους ανθρώπους, τους μεν σωζομένους και στους σωζομένους και στους απολιμένους στους μεν σωζομένους, ως μη ζωής προς ζωή. Δηλαδή όταν βλέπει ένα σωσμένος άνθρωπος την ευλογία του Θεού στον αδελφό του, δοξάζει το Θεό, αυξάνεται η πίστη του, αυξάνεται η παρηγοριά του και γνωρίζει ότι ο Θεός, καθώ καθώς δεν είναι προσωπολήπτης, όπως ευλόγησε τον αδελφό μου τόσο πολύ, αν και, είμαστε, και είναι ομοιοπαθής με εμένα, έτσι θα ευλογήσει και εμένα τόσο πολύ, επειδή είμαι ομοιοπαθής με αυτόν ζωή, ευωδία ζωής προς ζωήν για τους σωζομένους. Γιατί ο ένας γίνεται παράδειγμα στον άλλον. Όταν έρθει κάποιος και ομολογήσει ότι ήμουν αμαρτωλός, εξαρτημένος, άθλιος, με διαλυμένη την οικογένεια και φώναξα το Χριστό και ο Χριστός με αναγέννησε, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, έσωσε τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, Όλοι παίρνουμε παρηγοριά, θάρρος και παρησία. Και η οσμή ευωδίας δία του Χριστού που βγαίνει από τον άνθρωπο τον οποίον ευλόγησε και εδώ και θρίαμβο Θεός φτάνει και σε μας και χαιρόμαστε γιατί ο ίδιος Θεός που ευλόγησε Αυτόν είναι ο ίδιος Θεός που λατρεύουμε εμείς. Αλλά για τους απολυμμένους είναι ευωδία θανάτου ως θανάτου προς θάνατον, Όχι ευωδία, μυρουδιά. Θανάτου προς θάνατον. Γιατί δεν έχω καμία, ο, ο απολιμένος βλέπει ότι δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανό. Ο χριστιανός δεν καπνίζει, ο απολιμένος λέει δεν μπορώ να το κόψω. Ο χριστιανός έχει ευλογημένη οικογένεια, ο απολιμένος έχει διαλυμένη οικογένεια. Ο χριστιανός δοξάζει το Θεό, ο απολυμμένος βλασφημάει το Θεό. Ο σωσμένος έχει χαρά, αγάπη, ειρήνη, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, μπορεί και συγχωρεί, χριστότητα, είναι κόσμιος, είναι χρήσιμος, αγαθοσύνη. Δεν έχει πονηριά μέσα του, είναι αγαθός έχει πειμένα του τον Κύριο. Καθώς είναι γεγραμμένο «Κύριος είναι ο Κύριος συνοποιημήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ δενός. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό σε καιρούς κακούς. Ποιος μπορεί να πει αυτό το πράγμα ο Κύριος συνοποιημήν μου και δεν θα στερηθώ δενός. Το πιστεύετε αδερφοί. Μα είναι λόγος του Θεού. Αλλήμονό μας αν δεν πιστεύουμε το λόγο του Θεού. Αλλά δεν είναι απλό να πεις ο Κύριος στην μου για να συνεχίσεις δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Ο Χριστός λέει ότι για να είμαι επιμένα σου τα πρόβατα τα δικά μου για να είμαι επιμένα σου ακούνε τη φωνή μου. Δεν ακούνε άλλες φωνές. Τρέχουνε να ακούσουν τη φωνή μου. Την καταλαβαίνουνε. Υπακούνε στη φωνή μου και με ακολουθούνε και τότε τη ζωή τους, των προβάτων αυτών, την αναλαμβάνω εγώ. Και όταν έχει το πρόβατο το, το κοπάδι καλό ποιμένα, δεν στερείται ουδενός γιατί το καλοκαίρι τα ανεβάζει απάνω στα βουνά, στις πηγές, για να δροσιστούν και να φάνε. Το καλοκαίρι και το χειμώνα τα κατεβάζει κάτω στην πεδιάδα για να μην παγώσουν προφυλαγμένα μέσα στο Μαντρίτος κάθε πρωί όχι με ήλιο όπως λένε οι άνθρωποι με ήλιο τα μπάζει με ήλιο και όταν τα βγάζει τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε. κάθε πρωί ξημερώματα ξυπνάει πριν βγει ο ήλιος δεν λογαριάζει τη δική του καλοπέραση αλλά λογαριάζει την ευημερία των προβάτων του Πόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λογάριασε την αγάπη του προς τον Υιόν του το μονογενή αλλά και τον απέστειλε αυτός και τον είδε κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ποιον τον Υιό του το μονογενή. Δεν λογαριάζει αυτά που αγαπάει αλλά λογαριάζει αυτούς που αγαπάει για αυτούς που αγαπάει ο Θεός είναι ο άνθρωπος αλλά ποιος άνθρωπος όχι όλοι οι άνθρωποι μόνο όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν και τα λόγια του που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να γίνουν να είναι τέκνα Θεού να είναι πρόβατα της βοσκής του τα πρόβατα λοιπόν τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου δεν ακούνε άλλα πράγματα δεν εξητούνε άλλα πράγματα. Ακούνε τη φωνή μου και αμακολουθούν. Και όπου είμαι εγώ εκεί είναι και αυτοί. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος πάρει αυτή την ωραία απόφαση και πει θέλω να είμαι πρόβατο της βοσκής του Χριστού. Αμήν. αμήν. Θέλουμε. Αμήν. Θέλω. Εγώ θέλω την να σας πω. Θέλω πολύ. Αν κάτι θέλω στη ζωή μου να είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο ποιμένας μου. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Κύριος θέλει πιο πολύ από μένα να είναι ο ποιμένας μου. Γιατί εγώ αγαπάω τον Χριστό. Αλλά ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Μας ήλκησε με έλεος. Η αγάπη του Θεού είναι άπειρη, απέραντη, μοναδική. Και ο Ιησούς Χριστός απεσταλμένος από τον Πατέρα στη ζωή του καθενός από εμά, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι φίλο σου. Ξέρεις θα πει να έχεις φίλο σου τον Ιησού Χριστό. Φίλο όμως, όχι με λόγια, όχι με φαντασία. Δεν περπατάει ο χριστιανός με φαντασία. Ο χριστιανός περπατάει με έργο και με αλήθεια. Εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν του Λόγου του Θεού. Ξέρεις θα πει φίλο σου. Να πας να του λες τα βάθη της καρδιάς σου και να σ' ακούει με προσοχή. Και θα γίνει σύμβουλός σου, θα σε συνετίζει, θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, θα σε συμβουλεύει και θα φροντίζει κάθε λεπτε... λεπτομέρεια της ζωής σου, κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου σου. Μέσα στην απέραντη αγάπη του, η οποία είναι μοναδική και σωτήριος. Και δεν θέλει από εμά αδελφοί αγαπητοί μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Την καρδιά μας θέλει από εμά. Γι' αυτό φωνάζει ο Λόγος του Θεού την καρδιά σου δώσ' η έμου γιατί εξ αυτής προέρχονται πάσε εκβάσεις τη ζωή σου. Μπορεί ο άνθρωπος να δώσει την καρδιά του όπου θέλει. Μπορεί να δώσει ένας άνθρωπο στη γειτόνισσα, στο γείτονα, μπορεί να τα δώσει στο μπάσκετ, μπορεί στο ποδόσφαιρο, μπορεί να δώσει την καρδιά του στο να γίνει μοντέλο, μπορεί να δώσει την καρδιά του στο σινεμά, να γίνει ηθοποιό, να γίνει ποδοσφαιριστή, να γίνει επιστήμονα, να γίνει καλό σύζυγο, να γίνει καλό οικογενειάρχη, να γίνει καλό επαγγελματία. Και να ζει γι' αυτό. Αυτό έχει συνέπειε. Αν θέλεις να γίνεις καλός επαγγελματίας θα γίνεις Αλλά δεν θα γίνεις ευτυχισμένος Και ευλογημένος άνθρωπος του Θεού Αν θέλεις να γίνεις ευτυχισμένος Ευλογημένος άνθρωπος του Θεού Που μάλιστα Ο λόγος του Θεού λέει Ότι θα είσαι σαν δέντρο Πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων Ένα δέντρο που είναι φυτευμένο Δίπλα στο ποτάμι Και αν έρθει λέει το καύμα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στέλνει τα, τις ρίζες και παίρνει ό,τι θέλει από το ποτάμι. Και αν έρθει καύσωνα, και αν έρθει ε, ανομβρία, και αν έρθει παγωνιά, τίποτα δεν παθαίνει. Και ιδιαιτέρω αδερφοί αγαπητοί, στου καιρού του κακού, μόνο όσοι είναι πεφυτευμένοι παρά του δίριακα των υδάτων, θα είναι σαν τα δέντρα που το αυτοφύλωμά του θάλει, είναι όμορφο δεν προσπαθεί να γίνει όμορφος είναι όμορφος γιατί η όμορφιά είναι από το Θεό αλλά είναι και καρποφόρος έχει καλό καρπό πολύ καλό καρπό Και ο καρπός του μένει καρπό στην οικογένειά του καρπό στη δουλειά του καρπό στη ζωή του καρπό στη ψυχή του καρπό στη σχέση του με το Θεό καρπό στη σχέση του με τους ανθρώπους καλό καρπό και γίνεται άνθρωπος ισοσμήν ευωδίας προς τον Θεόν διά του Ιησού Χριστού και προς πάντα στους ανθρώπους. Και είναι τόσο εύκολο να πεις Χριστέ μου σώσε με, βόηθα με. ζητάμε βοήθεια πάρα πολύ εύκολα από όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, από τους πιο φτωχούς που καταντάνε οι καημένοι επέτες, έως τους πιο πλούσιους που ζητάνε βοήθεια από ειδικού ανθρώπους για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Όλοι ζητάμε βοήθεια. Ναι, να αξίζει τον κόπο να ζητάμε βοήθεια από τον παντοδύναμο, από τον Κύριο όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων με μια προσευχή πίστεως. Ζητάμε βοήθεια από γιατρούς, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, από φάρμακα, και καλά κάνουμε στο τέλος και οι αρρώστια και, και οι γιατροί και οι θεραπείε από το Θεό είναι. Αλλά δεν είναι πιο ωραίο να πάμε στο Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Βοήθαμε για τα παιδιά μου, βοήθαμε για τη γυναίκα μου, βοήθαμε για τον άντρα μου, βοήθαμε για τη δουλειά μου. Αλλά ζητείτε πρώτον λέει ο Θεός. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανού και τη γραφή. Τη βασιλεία του Θεού, την αιώνια ζωή τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δικαιοσύνη του ανθρώπινη που είναι σαν βρώμικο ρούχο και όλα τα άλλα τα οποία έχετε ανάγκη ο Θεός θα σας τα προσθέτει. Είναι ωραία η ζωή του χριστιανού να απόλαυσεις Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το δέντρο το πεφτευμένο του των Καστονιδάτων, όχι μόνο το φύλλομά του θάλη, όχι μόνο έχει καρποφορία καλή και μεγάλη και μένει, αλλά και ό,τι αν πράττει, ο Θεός το ευωδώνει. Και αν αυτό μας το έλεγαν άνθρωποι, προφανώς δεν θα τους εμπιστευόμαστε. Αν αυτό μας το λέει όμως ο παντοδύναμος Θεός μέσα από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος, είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας, όταν παίρνουμε ένα μηχάνημα, ό,τι μικρό και μεγάλο από κινητό μέχρι εργοστάσιο, το πρώτο πράγμα που πάρουμε είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Γιατί μόνο από αυτό το βιβλίο θα μπορέσουμε να διακρίνουμε, να ζήσουμε, να εκλέξουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον. Μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος μπορεί να λάβει δύναμη γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει μόνο αυτούς που πιστεύουν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ομολογεί και λέει ότι στους σωζομένους είμαστε οσμή ζωής δια ζωή και στους απολυμμένους οσμή θανάτου δια θάνατον. Και στέκεται μπροστά σε αυτό το μεγάλο θαύμα, το θρίαμβο που ο Θεός χαρίζει με μία ερώτηση. Ποιος όμως είναι ικανός για αυτά. Υπάρχει άνθρωπος που να είναι ικανός ώστε να είναι ως μη ζωής προς ζωή και ως μη θανάτου δια θάνατον. Να είναι ισοσμή Θεού δια του Ιησού Χριστού και ως, ως μη ευωδίας ε, προς πάντα στους ανθρώπους. Ποιος μπορεί και ποιος είναι ικανός γι' αυτό. Και εξηγεί ποιος είναι. Εμείς είμαστε ικανοί γιατί όχι όπως οι πολλοί που καπηλεύουν το Λόγο του Θεού όντες ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοαπόστολοι, ψεύτικοι χριστιανοί που έχουν μορφή ευσεβίας, αρνούμενοι όμως τη δύναμη της ευσεβίας που με τα ομολογούν Ιησούν Χριστόν αλλά με την καρδιά τους βλασφημείτε το όνομα του και με τη ζωή τους βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου στη ζωή τους. Εμείς αυτά που λέμε, αυτά προηγούμενα τα ζήσαμε, τα ζούμε και θα συνεχίσουμε να τα ζούμε. Δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού, δεν εκμεταλλευόμαστε το Λόγο του Θεού. Έλα να κάνεις μια προσευχή αλλά θα μου δώσεις 100 ευρώ θα σου δώσω 100 ευρώ. Έλα να κάνεις το γάμο, αλλά ο γάμος κοστίζει. Οι προσευχές και ό,τι θέλει ο άνθρωπος, ο Χριστός λέει δωρεάν, ελάβατε δωρεάν δότε. Και δεν δημιουργεί ο παδούς ο χριστιανός. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν αρχηγοί. Δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ένας αρχηγός, ο Ιησούς Χριστός. Ένας κάνει κουμάντο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο. Και ένας φροντίζει την Εκκλησία του Χριστού, ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι μια συνάθρηση και ένα σωματείο ανθρώπων, Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού βλέπεις το χέρι του Θεού. 500 άνθρωποι και δεν καπνίζει ούτε ένας. Βρέστε μου τέτοιους ανθρώπους που να είναι και να ανήκουν σε ένα και να μην καπνίζει ούτε ένας. Να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους αδελφούς αγαθός είναι, όχι πονηριά. Να μην διεκδικούμε το συμφέρον μας αλλά το συμφέρον του άλλου. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα θαύμα, μέγα θαύμα. Θαύμα Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Δεν τσακώνονται, δεν αγριεύουν, δεν διεκδικούν. Αλλά κλαίνε με αυτούς που κλαίνε, δεν γελάνε με αυτούς που κλαίνε, καλά να πάθετε. Κλαίνε με αυτούς που κλαίνε και χαίρονται με αυτούς που χαίρονται. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Και όλοι εμείς είμαστε μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού, του οποίου κεφαλή είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Όλων των δυνάμεων, των επουρανίων Κύριος, των επιγείων Κύριος, των καταχθονίων Κύριος. Δεν μιλάμε για ένα Χριστούλη. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να παρουσιάσει ένα Χριστούλι, ένα Χριστούλάκο. Δεν έχει να παρουσιάσει μια εικονίτσα, μικρή ή μεγάλη και ένα άγαλμα, όμορφο και μεγαλοπρεπέ. Εκκλησία του Χριστού έχει να παρουσιάσει τον κύριο των δυνάμεων. Τον κύριο όλων των δυνάμεων. Τον παντοκράτορα. Το Θεό που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι και αν υπάρχουν χαθήκανε, καή, καήκανε Αλλά ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που μικραίνουν για να μεγαλώνει ο Χριστός που κρύβονται για να φαίνεται ο Χριστός Δεν υπάρχουν διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι Μαθητές υπάρχουνε Όλοι μαζί μαθητεύουμε με έναν δάσκαλο, τον Ιησού Χριστό. Με έναν καθηγητή, τον Ιησού Χριστό. Με έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Και αγωνιζόμαστε περπατώντα ανάποδα, αντίθετα από το ρεύμα, αγωνιζόμαστε για την ψυχή μας, για το έργο του Θεού αλλά και η σωτηρία των ανθρώπων. Τον αγώνα των καλών λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να το πει αυτό. Τον αγωνίστηκα σε όλη μου τη ζωή. Την πίστη μου τη διατήρησα. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Και τώρα δεν μου μένει παρά μόνο ο Στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα θα δώσει σε μένα και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε κάθε έναν που με πόθο περιμένει τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή του. Με πόθο εξητεί τον Ιησού Χριστό να είναι στη ζωή του. Εμείς λοιπόν δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού ή όπως λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσα να σέβιαν και αδικίαν ανθρώπων που κατακρατούν την αλήθεια είναι αδικία. Εμείς δεν κρατάμε την αλήθεια. Η γνώμη μας δεν είναι δική μας, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ότι ο Θεός μας δίνει χαρίσματα και λέμε τη γνώμη μας. Αλλά ο Θεός μας δίνει χαρίσματα για να λέμε τη γνώμη του Θεού. Δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία του για να ζουν και να περπατάνε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε, ούτε να διαφοροποιήσουμε, ούτε να ομορφύνουμε τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι όμορφα. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, λέει ο Χριστός. Και περπατείτε δια της τεθλιμμένης οδού, γιατί τότε μόνο θα φτάσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο δρόμος του Χριστιανού δεν είναι ανθόσπαρτος και γεμάτος με ροδοπέταλα. Είναι γεμάτος με αγκάθια, με τριβόλια, με ονειδισμό. Όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν. Δεν μας κοροϊδεύει ο Χριστός. Αλλά η ζωή μας θα είναι μέσα στην ευλογία του Θεού. Μέσα στη χάρη του Θεού. Μέσα στην απόλαυση του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μέσα στη χάρη του Θεού ο οποίος κάνει μας λέει η γραφή πάντοτε να θριαμβεύομαι δια του Ιησού Χριστού και να είμαι θα ευωδία Χριστού προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν δεν καθπιλεύουμε το Λόγο του Θεού αλλά πως κηρύττουμε με ειλικρίνεια, με αλήθεια και μία είναι η αλήθεια ο Λόγος του Θεού. Μία είναι αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός, εγώ λέει ο Χριστός είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είναι ο άνθρωπος η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Εμείς είμαστε εκ της αληθείας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Και εσείς έχετε φως εκ φωτός. Εκ φωτό αληθινού. Σείς είσαστε το άλλα στις γης. Χριστός είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Πώς στεκόμαστε λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίος. Με ειλικρίνεια. Ό,τι λέμε αυτό εννοούμε. Και ό,τι εννοούμε αυτό κάνουμε. Και ό,τι κάνουμε αυτό διδάσκουμε. Γιατί ο εκτελέσας και διδάξας μέγας θα ονομαστεί. Πώς θα κηρύξω εγώ ότι ο Χριστός αναγεννάει αν δεν έχω αναγεννηθεί. Πώς θα κηρύξω εγώ ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο αν δεν με έχει βαφτίσει εμένα με Πνεύμα Άγιο. Πώς θα ομολογήσουμε ότι ο Χριστός θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια αν δεν μας έχει θεραπεύσει. Πώς θα ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώνει εάν δεν μας έχει ελευθερώσει. Με ειλικρίνεια κηρύττουμε και με ειλικρίνεια ομολογούμε αλλά και ως από Θεού δηλαδή μέσα από το θέλημα του Θεού μέσα από την παρουσία του Θεού μέσα από την αλήθεια του Θεού μέσα από τη μοναδικότητα του μόνου δεσπότη του ποιητή των ορατών και αοράτων δυνάμεων αλλά και κατενόπιον του Θεού Κηρύττουμε, ζούμε, ομολογούμε με φόβο Θεού γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός μας παρακολουθεί, μας βλέπει. Δεν κρυβόμαστε, δεν μπορείς να κρυφτείς από το Θεό. Τους ανθρώπους και από όλους σας μπορώ να κρυφτώ και ψέματα ακόμη μπορώ να σας πω, αλλά από το Θεό δεν μπορώ να κρυφτώ. Και όταν ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού, σεβασμό δηλαδή Θεού, επίγνωση Θεού, ξέρει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται, αλλά ότι αν σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θερίζει. Αν σπείρεις τη σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά και αν σπέρνεις το πνεύμα θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνιο. Και τέλος, λαλούμε εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, λαλούμε σαν να λαλούμε λόγια Θεού. Λαλούμε με τη χάρη του Χριστού. Δεν είναι ικανότης ημών εξιδίας δυνάμεως, αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ το Θεού. Πάσα δόσις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του πατρός των φώτων. Ό,τι καλό έχουμε, ξέρουμε και ομολογούμε και ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό, ότι δεν είναι δικό μας, αλλά ο Θεός μας το έχει χαρίσει. Ό,τι καλό. Υγεία, ζωή, οικογένεια, εκκλησία, σωτηρία, χαρίσματα, δυνάμεις, ό,τι κι αν έχουμε καλό. Μα ό,τι καλό κι αν έχουμε, ομολογούμε ότι δεν το αξίζουμε και δεν είναι δικό μας. Αλλά βρήκαμε χάρη από το Θεό. Κι ας έχει δόξα το όνομά Του το Άγιο. Αλλά ξέρουμε κιόλα ότι κι ό,τι κακό έχουμε είναι δικό μας. Ο Θεός είναι απείραστος κακόν δεν πειράζεται, αλλά και δεν πειράζει και κανέναν. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος πειράζεται εκ της ιδείας αυτού επιθυμίας. Εγώ το επιθυμώ. Εγώ επιθυμώ το κακό, εγώ επιθυμώ την αμαρτία. Και μέσα από αυτή την επιθυμία παρασύρομαι, δελεάζομαι. Από ποιον, από τον διάβολο, τον πειράζοντα. Από αυτόν που δελεάζει τους ανθρώπους. Και τότε με στην καρδιά μου συλλαμβάνεται η αμαρτία, από την επιθυμία συλλαμβάνεται η αμαρτία και αν η αμαρτία δεν προλάβω να μετανοήσω, να την απορρίψω γεννηθεί, τότε ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν είναι απλά αδελφοί αγαπητοί τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Είναι όμως εύκολα και ευλογημένα εάν δεχτούμε στη ζωή μας και επικαλεστούμε και εξητήσουμε το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Τότε θα μας δώσει εξουσία ο Θεός να είμαστε τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Και το τέκνο Θεού δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, δεν είναι μία θεωρητική κατάσταση. Εγώ είχα τέσσερα παιδιά, το σπίτι μου ήταν δικό τους. Είχαν κλειδί, μπαίνανε μέσα ό,τι ώρα θέλανε. Εγώ και η γυναίκα μου φροντίζαμε τα παιδιά μας μεγαλώσαμε. Και ό,τι είχαν ανάγκη σε μας ερχόντουσαν. Θέλω παπούτσια, θέλω ρούχα, θέλω ποδήλατο, θέλω γιατρό, θέλω... Ποιος, ποιος, ποιος εσείς, Σε τα δικά σας τα παιδιά. Όμως τώρα τα παιδιά μου έχουν αποκτήσει έναν άλλο πατέρα, τον ουράνιο. Και ό,τι θέλουμε, γιατί, γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό. Και ό,τι θέλουμε πάμε σε αυτόν. Ναι. Πατέρα, και λέει, ειδού εγώ σ' ακούω. Και δεν έχουμε μόνο τον πατέρα που μας ακούει, αλλά έχουμε και τον Ιησού Χριστό που με σητεύει. Πατέρα, λέει, άκου το παιδί σου, άκου τον επτή σου, λέει, απάντησέ του, είναι ο μεσίτης μας αλλά έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας που με στεναγμούς αλλαλήτους μέσα από την κοιλιά μας βγάζει τις δικές του προσευχές, τις δικές του παρακλήσεις προς τον Πατέρα ώστε ό,τι αν ζητάμε εν το όνομα του Χριστού να το λαμβάνουμε. Καθώς είναι γεγραμμένο ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί ο ζητών ευρίσκει, ο ετών λαμβάνει και ο κρούον στον κρούοντα ανοιχτήσετε Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά ο Κύριος μας λέει ακόμη και κάτι καλύτερο. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει πάντοτε για να είναι πλήρη η χαρά σας. Ποιος μπορεί να μας το πει αυτό αδερφοί και να το κάνει. Ποιος μπορεί να μας το πει αυτό και να είναι αλήθεια. Ποιος μπορεί να το πει αυτό και να το απολαμβάνουμε μόνο ο Κύριος όλων των δυνάμεων, στον οποίο ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.